Ο πάντα φέρνει.
προς τον εαυτού φίλο και απενίετο εις την παραβολή ο δε θεράχων Ιησούς του Υιός του Ναβί νέος ουκ εξεπορεύεται εκ της σκηνής και είπε Μωυσής προς Κύριο ιδούσι μη λέγεις ανάγαγε των λαών τούτων σίδεου και δηλωσάσμι ον συναποστελείς μετεγού σίδε μη είπας είδευσε παραπάντας και χάρη να έχεις παρεμή ιού να έβρικα χάρη εναντίον σου εμφανισόν μου σε αυτόν είναι γνωστός είδωσε όπως αν ο ευρικός χάρη ενώπιον σου και είναι αγνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο και λέγει αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσωσε και είπε προς αυτόν η μισή αυτό συμπορεύσει με θυμόν. Μη με αναγάγεις εντεύθεν και πως γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρά σου, εγώ δέτε και ο λαός σου, αλλού συμπορευωμένους σου με θυμόν και ενδοξαστήσω με εγώ δέτε και ο λαός σου και πάντα παραπάντα τα έθνη όσα επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωυσή και τούτος των λόγων ονείρικας πίσω εύρικας γαρ χάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντας και λέγει Μωυσής δείξον μη την σε αυτού δόξαν και είπεν εγώ παρελεύσω με προτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το όνοματί μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσον αν ελεώ και εκτηρήσω ον ανοιχτήρω και είπε ουδην είσαι ειδήν το πρόσωπό μου ουγαρ μη ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε και είπε Κύριος ειδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας η νίκα δαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω κι αν αφαιρώ την χείρα μου και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπον μου ουκοφθεί σε τέση, προκειμένων ήχος τέταρτος, ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, ανταποδίδω σαν μη πονηράντι αγαθών, και ευτυχία ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον ή τα έμπροσθε ή δε τα κτίνη αυτού πρόβατα μύρια τετρακής χίλια κάμινε εξακής χίλια ζεύγη βόρ χίλια όνε θύλε εν ομάδες χίλια γενώνται δε αυτό οι επτά και θυγατέρες τρεις και κάλεσε τη μεν πρώτην ημέρα την δε δευτέραν κασίαν τη δε τρίτη αμαρθέες κέρας και ούχε βρέθησαν κατά τα στιγατέρα Ιώβ, βελτίους αυτών εν τη ουρανών, έδωκε δε αυτές ο πατήρ κληρονομίαν εν της αδελφής. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγή, έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240. Και είδεν Ιώβ τους Ιούς αυτού και τους Ιούς των Ιών αυτού, τετάρτην γενεάν, και ετελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτόν πάλι να στήθεστε μεθόν ο Κύριος ανίστηση, ούτως ερμηνεύεται εκ της Ιριακής Βίβλου, εν μεν γη κατοικών διαυσίτιδη, επί της ορίης της Ιουδουμέας και Αραβίας προϋπήρχε δε αυτό όνομα, Ιωβάβ, λαβών δε γυναίκα αράβησαν, γεννάιον ο όνομα ενών. Ειν δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ, εκ των Ισάβ, Ιών Υιός, μητρός δε εμποσόρας, ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ. Προφητείας εις Αΐου του Ανάγνωσμα, η
λέει Κύριος, ειδούν συνήσιο πέρχουν και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα. Ο τρόπος εκστήσονται εμισή πολύ, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπο το είδος σου και η δόξα σου από γιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτών και συνέξουσι βασιλείς στο στόμα αυτών, ότι ίσου αλληγέλη περί αυτού όψονται και ίου ακυκόαση συνήσουσι Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή μόν και ουραχείων Κυρίου τίνει απεκαλύφθη. Ανηγύλαμεν ως πεδίο εναντίον αυτού ως μίσα ενική διψώση, ούκ έστην είδος αυτό ουδέ δόξα και είδομεν αυτό και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος αλλά το είδος αυτού άτιμον και εγκλήπων παραπάντας τους Υιούς των ανθρώπων άνθρωπος εν πληγίων και ειδός φέρει μαλικίαν ότι απέστρατε το πρόσωπο αυτού και ετοιμάστη και ούκ ελογίστη. Ούτως τας αμαρτίας μου φέρει και περιμόν οδυνάται και εμείς ελλογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πηγή υπό Θεού. Και εν κακός γι' αυτός δε ετραυματίστη για τις αμαρτίες μου και με μελάχιστη δια τας ανομίας μου. Παιδεία ειρήνη ημών επ' αυτόν, το μόνο που γι' αυτού εμείς γιάθημεν, πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη. Και Κύριος παρέδωσε αυτόν τις αμαρτίες μόν και αυτόν δια το και κακώς δε που κανήγει το στόμα αυτού. Ως πρόβατον επί σφαγή ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος άθωνος, ούτως που κανήγει το στόμα αυτού. Εν ταπεινώσει αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δέντια νεάν αυτού τι διηγήσετε, ότι έλετε από τη ζήση ζωή αυτού, από τον ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί της θανάτου αυτού, ότι ανομία που και πείσε, ουδέ ευνέθη δόμενος εν το σώματι αυτού και βούλετε Κύριος καθαρίσε αυτόν από τις ποιείς. Εάν τότε περί αμαρτίας ψυχή μόν όψετε, καθαρίσε αυτόν από τις ποιείς, εάν τότε περί αμαρτίας ψυχή μόν όψετε σπέρμα ακρόβιον και βούλετε Κύριος εν χείρι αυτού, αφαιρείν από του πόνου της ψυχής αυτού, δείξε αυτόν φως και πλάκα τη συνέση δικαιού σε δίκαιον. Δουλεύοντα πολλής και της αμαρτίας αυτών αυτός ανήσει, δια τούτο αυτός πληρονήσει πολλούς και εκ των ισχυρών αυτού μερεί σκύλα αυτών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού και της ανώνης ελογίστηκε και αυτός αμαρτίας πουλών αν είναι και δια της αμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα ή ουκ δείχτουσα ρίξον και βόησον ή ουκ οδύνουσα ότι πολλά τα τέχνα της ερήμου μάλλον ή της εισακούσης στον άδρα. Εθεντόμεν λάκο κατ' ο τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου πρόσκοπε. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ Απολλών την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, που χείε μόρον εν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Επιδίγαρ εν τη σοφία του Θεού που καίγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Ευδόκια
ευλόγησεν ο Θεός, δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε του όσοι, και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορίαν. Αυτοίς δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσι, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν. Ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ει να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ει να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου, και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μείοντα, ει να τόντα καταργήσει, όπως μη καρφίσιτε πας σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημίσεστε εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη μην σοφία από Θεού. Δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι ακαθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κύριο καυχάστον. Καγώ δε ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου, η σοφίας καταγγέλων ημίν, το μαρτύριον του Θεού. Ούγαρ έκρινα του ειδένε, τι εν ημίν, ημίσουν Χριστό. Hallelujah.
παρέδωκαν αυτό τον Δίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε οι τόν Ιούδας το παραλυγούσε αυτόν, ότι κατ' Κρίστη με τα μελισσής απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια, της αρχιερεύσει και της περιτέης δέκον, ήμαρτον παραπούς έμαθον, ιδε είπον Κύπρος ημάς η όψη, και ρίψας τα αργύρια εν το λαό ανεχώρησε, και απεθόν απήξαντο, ιδέα κυρί να μόντε στα αργύρια είπον, ουκ έξε συμβαλήν αυτά εις τον κορμονά, επί τιμή αίματος εστί, συμβούλια βελαμόντε συγκόλασον εξ αυτών των αγρών του κεραμέων, εις τα φύη της ξένης, διο ευθύστη ο αγρός εκείνος αγροθέματος, έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν και ημίου του προφήτου λέγονται και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμή τούτε τιμημένου όν ετιμήσαντα από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως καθάς συνεταξάμι Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έβρασε του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτό ηγεμοντεύω. Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυ αυτό. Συνέγγις και το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέ απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό Πιλάτος, ουκ ακούεις πως ασού καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτός προς ουδέν εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αδία. Κατά με αυτήν υιώθη ο ηγεμόν από διέ να τον όχνον δέσμιον, ον ήθελον, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβά. Συνειγμένον με αυτό είπε αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε αποδείσω ημί, Βαραβάτη Ιησού τον λεγόμενον Χριστόν. Ήδη γαρότη δι' αυτόν αν παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, μη δέσει και τον δικαίον εκείνο. Πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατώναν δι' αυτόν. Ιδέα φιερής και πληθύτερης έπεισαν τους όγκους, είναι αιτήσαντε τον Βαραβάν τον δε Ιησούν από έξωση. Αποκριθήστε ο ηγεμόν είπε αυτής, τι να θέλετε απ' τον δύο να ποντήσω ημί, ιδε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουρ πίστο απ' Ιησού τον λεγόμενον Χριστόν, λέγουσι απ' τον πόντε σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμονέφη τι κακακόν επίσε, ιδε περισσός έκρατον λέγονται σταυρωθήτω, ιδόξε ο Πιλάτος ότι ουδένον παιδί αδαμάνων θόρυβος γίνεται. Λαβών είδα απενήθρωτο δασκύρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε και αποκριθείς πάσον όσοι είπε, το αίμα του εθμάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέγγισεν αυτοίς τον Βαραβά, τον δε Ιησούν τον καιρό σας παρέδωκε, ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαμβώντες τον Ιησού, ή στο πρετόριο συνήγαγον από αυτόν όλη την σπήρα, και εκδίσανε σ' αυτόν περιέστηκαν αυτόν θλαβίδα κοκκίνη, και πλέξανε στέφανον εξ αγαθών αφέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού του καλάμων, επί την δεξιάν αυτού. Και γονιπετήσαντες έβρασεν
αυτόν λέγονται, Κύριε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμφύσαντες αυτόν έλαβαν τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότεν έπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη σκλαβίδα και ενέδισαν αυτόν το ημάτι αυτού και αφήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε αφρον άνθρωπον Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον ηγόρευτον άρη των σταυρών αυτού, και εθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστίν λεγόμενος κρανίου τόπος. Έδωκαν αυτό ποιήν όξο μεταφωνή με μυγμένο και γευσάμενο σου πείθε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο το ημάτι αυτού βαλώντες πύρο, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίσαντο το ημάτι όμου εαυτή, και επί των ημαθισμών μου έβαλον πύρο, και καθήμενοι εν τύρουν αυτόν εκεί, και επέστηκαν επάνω στους κεφαλής αυτού την αιτία αυτού γεγραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων, τότε σταυρούνται συν αυτό δύο νηστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ δεξιών, εις δε των βεβαστέντων κακούς των ευλαστήμι αυτών λέγον, Ιησύ ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτών λέγον, που δε φοβήσει τα Θεό, ότι εν το αυτό κρίματι, και εμείς με δικαίως άξια καρών επράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτω δε ουδεν άνθρωπον έπραξε, και έλεγε το Ιησού, δίστη τι μου Κύριε, όταν έρθει σε τη βασιλεία σου, και είπε αυτό Ιησού, αμήν λέγωση σήμερα μετεμού, έσυ εν το παραδείσο, οι δε παραπορευόμενοι ευλαστήμου αυτών, κινούντας τον κεφαλάς αυτών λέγοντες, το καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, οι όσοι του Θεού κατάβηθη απ' του σταυρού, ομοίως δε και οι αρχιερείς εμβαίνοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άκους έσωσε αυτόν ουδύνατε σώσε, οι βασιλεύς Ισραήλες τι καταβάντων είναι από σταυρού και πιστέψομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επ' το Θεόν ρησάστον είναι αυτό η θέλη αυτόν. Είπε καρότη Θεού ημιών, το δε αυτόν τη ληστέ εις τα προθέντες, αυτόν ονείδητον αυτόν. Αποδέχτης ώρα σκότωσε γένετο επί πάσα την γη, έως ώρας ενάτης, περίδε την ενάτη ώραν εμπόησεν ο Ιησούν, φωνή μεγάλη δέγον, ειδί, ειδί, τιμάσα βασανή, του τέστη Θεέ μου, ή να μη με εγκατέλειπες. Συνέστε τον εκείνες τόσον ακούσαντες έλεγον, ότι ειδί αρχονινούτος, και ευθέως δρομών εις εξ αυτών και δρομών σκόκων πλήσαστε όξου, και περιθείς καλά μου εφώτιζεν αυτόν. Η δε νυφή έλεγον, άμπες είδομενοι έτσι τη υγεία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα και ειδού το καταφέτευμα του ναού εσκίσει δύο από
κατεαγώσει από το σκέλι και ανθρώπι. Ήθον ούρης του αιτιώτε και του μεν πρώτου κατέστα το σκέλι και του άλλου δούλου στα προθέντος αυτών. Επί δε τον Ιησούν ερχόντες ως ήθον αυτών, ήδη τεθνικότα ου κατέχθεν αυτού τα σκέλη, αλλά εις προσβεβαιωτών λόγιν αυτού την πλευράν ένιξε, και ευθέως εξήθε αίμα και είδος, και ο ευρακός με μαρτύρηκε, και αντιθυγεία αυτού ευθύνη μαρτυρία, κι ακείνος είπε ότι ελυθυβέγγει, είναι και η βίσπη στέφτητε. Εγένε το γαντάφτα είναι γραφή πληρωθή, ως τούνου συνειδημίσεται αυτού. Και πάντη είναι τέλο γραφή, λέγει, όψον δε ισόν εξεκέντησα. Ήταν δε εκεί γυναίκες πολλέα που μακρόθεν θεωρούσε, έτινες υπολούθησαν τον Ιησού, από την Γαλιλαία διακονούσε αυτό. Εδείς η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και ο Σιμίτη και η Μίτη των Υιών Ζεβεδίου. Ο Σίος δε γενωμένη είστε άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέα του όνομα Υιός. Ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσεχθόν το Πιλάτο ετήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέρευσε από θύνε το σώμα, και λαβών το σώμα ο Υιός είπεν ετήριξε αυτόν συνδόνη καθαρά. Και έτυχεν αυτό εν το κενό του μνημείου, ο εγατόμησε τη πέτρα. Και προσκυνήσα τίχον μέγα τη σύρα του μνημείου απήχθε, ήρθε κύριε.
Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέντησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος σου τον αιώνα, και έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ το ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Thank you.
Jesus.
Ισιν το βάσι σου φιλάνθρωπε. Thank you.
Να παραμείνουμε αισιολόγοι στην ακολουθία με την αμπάδε τη πίστη όσο να μένε, να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε κατάλληλα προετοιμασμένοι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επίσης, πρώτον, το Μέγα Σάββατο το απόγευμα περίπου στι 7, στον αερονημένο ελευθέριο Βενιζέλο, θα παραλάβω συνήθω από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου μαζί με τον κύριο Δημητροπόλεό μα, αλλά και τους δημάρχους και τοπικές αρχές. Το Άγιο Φως με ειδική πτήση θα μεταφερθεί από τον Πανάγιο Τάφο. Αυτό αποτελεί μεγάλη ευλογία για τη Μητρόπολη μας, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία μας. Τι μεγάλο πράγμα να βγαίνει θαυμαστός από τον τάφο του Κυρίου μας το φως των Αστάθεώς Σου και μέσα σε λίγες ώρες να διαβαίνεται σε όλη την Οικουμένη. Δεύτερον, όπως και περί στις 8 του Μεγάλου Σαββάτου θα γίνει σύντομη τελετή στο Ιερό Προσκύνημα της Αναστάσεως του Χριστού στα Σπάτα. Θα ψάρουμε το δεύτε νάβετε φως και το Άγιο Φως. Θα διανεμηθεί σε αντιπροσωπείες νοριών μας, προκειμένου από τα χέρια των ιερέων μας να το παραλάβετε όλοι. Ως ευλογία για τη ζωή και τα σπίτια σας αργότερα το βράδυ, κατά την ακολουθία της Αναστάσεως, όσοι θέλετε θα είναι χαρά μας να συμπανηγυρίσουμε. Τρίτον, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο θα περιέχω τα κημητήρια, προκειμένου να τελέσω αναστάσιμα δυσάγια, κυρίως περ αναπάσεως προσπάτων και μυθέντων αδελφών μας, ιδίως νεωτέρων ατόμων παιδιών συζύγων αδελφών. 9 και 4 κημητήριο σπάτων, 9 και 45 κημητήριο παιανίας, 10 και 4 νέο κημητήριο κορομπίου, 10 και 45 κημητήριο μαρκοπούλου, 11 και 4 κημητήριο Καλυβίων και 12 κημητήριο Παλίνης. Στην Κερατέα την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή τη Δευτέρα 23 Απριλίου, μετά την Θεία Λειτουργία. Μέσα στα μνήματα δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά ζωντανοί. Υπάρχουν σώματα νεκρά και ψυχές αναστημένες. Αυτό αποτελεί συνέπεια της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και τέταρτον, τέλος την Κυριακή του Πάσχα, θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα, στις 6:30 το απόγευμα, όπου και θα αναγνωστεί η αντίστοιχη ευαγγελική περικοπή σε διάφορες γλώσσες, απόδειξη του οικουμενικού χαρακτήρα της Αναστάσεως και θα διανεμηθεί σε όλους ως ευλογία το κόκκινο αυγό. Στη συνέχεια, ψάλλοντας τον Χριστό Ανέστη, θα επιστρέψουμε στο Μητροπολιτικό οίκο, όπου και θα ανταλλάξουμε ευχές και θα προσφερθεί κέρασμα. Με κάθε τρόπο, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Εύχομαι φέτος να συμβεί με όλους μας. Καλή Ανάσταση, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Ραβιωτικής, κύριος Νικόλαος. Σοφίω, όλα το κοιτώ, Χριστός ο Θεός, μόν πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος Θεός, ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία του Εκκλησία και την πόλη ταύτη σε αιώνα σε όλους. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Την ιδιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, εν όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόμεν του Κύριου Τον Αγίον ενδόξων και κατοίκων μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων πατρικών, τον Αγίον και δικαίων Θεοπατώρων, την Αγίου και Άγιου Προβλημίου, τον Επίσου Αϊσίου, τον Αγίου και Ακόμπου,
χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή ανάπτυξη. Γεια σας. Γεια σου, Ιρασλή. Γεια σου, αδερφέ. Καλή Ανάσταση. Καλά.